Σε κατάληψη προχώρησαν μαθητές του Καπετανάκιο, εκφράζοντας την αντίθεσή τους επί της πρότασης του Δήμου Ηρακλείου για την παράδοση 16 αιθουσών διδασκαλίας μέσα στο Φλεβάρι και όχι του συνόλου του σχολικού κτηρίου, το οποίο θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2019. Επίσης, σε περίπτωση σεισμού δεν θα υπάρχει ασφάλεια. Λένε να φτιάξουν μια ψευτοπόρτα, όπως είπαν οι ίδιοι, στην οποία θα έχει κλειδί μόνο η διευθύντρια, η οποία θα βρίσκεται εκτός του κτηρίου. Δεν γίνεται να μοιράσουμε τα τμήματα. Υπάρχει ένα κτίριο σχεδόν έτοιμο και δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Για λόγους που εμείς δεν καταλαβαίνουμε και δεν δεχόμαστε. Κραυγή αγανάκτησης από καθηγητές και γονείς μετά το πρόσφατο ναυάγιο στη Λότζια, με τους ίδιους να κάνουν λόγο για ημίμετρα και να καυτηριάζουν το ζήτημα για το ποιος αναλάβει την ευθύνη σε ένα ημιτελές κτίριο που είναι ταυτόχρονα και εργοτάξιο. Δεν θα είναι η βέλτιστη λειτουργία του σχολείου, θα πρέπει να γίνει ένας συμβιβασμός. Δηλαδή, ημίμετρα. Θέλουμε όλο το κτίριο. Όμως είχαμε και ένα αίτημα που για μένα είναι πρωτάκουστο. Να πάρουμε την ευθύνη και εμείς, και οι γονείς και οι καθηγητές. Εγώ δεν νομίζω ότι τα παιδιά μπορούν να μπουν το Φλεβάρι μέσα. Είναι ανέφικτο. Αν δεν δουλεύει το κυβερνείο του σχολείου, η διοίκηση, πώς θα μπούμε μέσα. Την επόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσουν κινητοποιήσεις. Γιατί έχουμε και μια χρονιά που τελειώνει και σε 4 μήνες δίνουμε πανελλήνιες, ειδικά εμείς η Τρίτη. Την περαιτέρω στάση τους καθορίζουν αύριο γονείς σε έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου Γονέων. Το ποτήρι της οργής έχει ξεχυλήσει με φόντο τα χρονοδιαγράμματα, τα οποία όπως λένε έχουν πέσει στο κενό και με φόντο τις τριτοκοσμικές εικόνες πριν από 1,5 μήνα, οπότε το υποκατασκευή κτίριο πλημμύρισε από τα νερά της βροχής. Είναι εικόνες ντροπής. Τόσο καιρό τώρα περιμένουμε, αποσπάμε υποσχέσεις. Δεν είναι δυνατόν τώρα ο Δήμος, ενεργώντας σαν ο χειρότερος όλων των εργολάβων, να εκτελεί εργασίες χειμωνιάτικο χωρίς να έχει βάλει τζάμια. Δήλωση τι, σε ένα γιαπί? Να σας πω γιατί πλημμυρίζει ένα γιαπί, αυτό θέλετε? Ουδέποτε έδωσε υπηρεσία, και αυτό σας το βεβαιώνει υπεύθυνα, τόσο φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα. Προχθές πράγματι έθεσα εγώ αυτή την ημερομηνία για να υπάρχει ένα όριο. Τον Φεβρουάριο του 2017, οπότε δημοπρατήθηκε η δεύτερη φάση του Καπετανάκιου, ο Δήμαρχος δήλωνε. Η στροπονόστε να εκτελεστεί εντέχνως και εμπροθέσμως. Στο υπόγειο υπάρχουν πολλές τάξεις, οι οποίες πραγματικά οι συνθήκες είναι απαράδεκτες και ακατάλληλες για μαθητές. Τα παιδιά είναι όμοιροι σε αυτή την ιστορία. Και εμείς οι γονείς προσπαθούμε να εξηγήσουμε τα ανεξήγητα. Τα χρονοδιαγράμματα βγαίνουν μόνο για να διαψεύδονται. Και πριν από 6 χρόνια οι μαθητές διεκδικούσαν, μάταια όμως, με τα ίδια πρόσωπα σήμερα, ως απόφοιτοι ΑΗ και ΤΕΗ, να παρακολουθούν πλέον το ίδιο σύριαλ της ντροπής να επαναλαμβάνεται.